Ευχαριστούμε που είσαι εδώ μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ. Για πες τώρα με τους στόχους σου, με την αναλυτικότητα, άγχος, δηλαδή τι γίνεται ακριβώς. Λοιπόν, όπως ξέρεις και εσύ, είμαι μαμά. Έχω την επιχείρησή μου. Ναι. Που σημαίνει ότι το 24ωρο για μένα είναι πολύ σκληρό καθημερινά. Όπως φαντάζομαι και σε πολλούς από εσάς. Και θα ήθελα κάπως να ελέγχω περισσότερο και την καθημερινότητά μου, να μπορώ να βάζω τα κουτάκια μου. Και το άγχος μέσα από αυτά, γιατί σαφέστατα το άγχος δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα ψυχοσωματικά και εννοείται ότι, όπως φαντάζομαι πολλοί από εσάς, έχω περάσει και εγώ σε αυτό το στάδιο. Το καταλαβαίνω. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Επειδή όπως είπα και πριν, δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Να μου έρθεις λίγο εδώ, να πάω εδώ, εδώ για να σε βλέπει ο κόσμος και να φωνάξω τον βραβευμένο Γάλλο Σεφ Μισελ να έρθει να μας βοηθήσει. Κάπου εδώ στα παρασκήνια είναι Σεφ! Σεφ! Σε περιμένει το κοινό, Σεφ! Ω, Αγγλία μου, δεν ήμουν αντιμό, συγγνώμη! Μα, Σεφ, σε παρακαλώ. Γίνεται, αφού σου είπα ότι τώρα θα ήταν η ώρα που θα βγεις. Συγγνώμη, Αγγλία μου, αν δεν το ήξερα αυτό. Ετοιμάζομαι αμέσως και βγαίνω. Είναι ένα κορίτσι έξω. Ναι, ναι, είναι η Μαρία του λένε, θα στα πει ρε παιδί μου κύρια, αν και εντάξει. Εντάξει, βγαίνω τώρα έξω να την δω. Σε ευχαριστώ. Ω, γεια σας. Καλησπέρα σας, τι μου κάνετε, πού είστε. Καλησπέρα, Μαρία μου. Γεια σας, γεια σας. Γεια σου, Αγγλιά μου, είσαι πολύ για εσένα. Πολύ καλό παιδί, Αχιλλέας, να ξέρεις. Ναι, καλό παιδί, με καλέσαι σήμερα εδώ για να σε βοηθήσω. Να βαρύς τη ζωή σου σε ταξί, τη στόχη σου και να μην αγχώνεσαι. Ναι. Ωραία, θα σου πω το μυστικό μου, είσαι έτοιμη και μετά να μιλήσουμε με εσένα. Είμαι έτοιμη. Λοιπόν, κοίτα τι κάνω με τις συνταγές μου. Καταρχάς, προσπαθώ λίγο τα ελληνικά, δυσκολεύομαι. Για να θα σου πω βασικά πώς να πετύχεις μια μπέσαμε να κάνεις καλό μουσακά και καλό παστίτσιο. Okay. Ωραία. Τι κάνω εγώ, μια συνταγή μου που είναι στα καλύτερα εστιατόρια και έχει βραβευτεί πάρα πολύ με χρυσούς σκούφους όλα τα εστιατόρια. Βάζω πρώτα το βούτυρο. Okay. Ανακατεύω πάρα πολύ καλά. Το βούτυρο πρέπει να λιώσει τελείως και ακολουθώ βήμα προς βήμα το ανακάτεμα. Πρέπει να γίνει αυτό σίγουρα. Ανακατεύω. Και σιγά αρχίζω και προσθέτω το γάλα. Το γάλα πρέπει να είναι κρύο και πρόβιο. Δεν κάνω μπεσαμέλ, δεν είναι κρύο και πρόβιο. Ακολουθώ ακριβώς τα βήματα. Δεν βγαίνω καθόλου εκτός του πλάνου μου, ό,τι και να γίνει. Και στη συνέχεια συνεχίζω και δεν σταματάω. Λέβαια το ανακατεύω. Σου είπα μόνο ένα μυστικό της μπέσαμελ, να στο πω λόγια του εσταραλαβενείς, εγώ να αποκαλύψω τα μυστικά μου. Τι θέλω να πω με αυτό για να καταλάβεις. Θέλω να πω ότι έχω ένα πλάνο στην καθημερινότητά μου, στο εστιατόριο μου, που πηγαίνω στις συνταγές μου, που γράφω και ακολουθώ ακριβώς τα βήματα. Το είχα πει και σε ένα άλλο τέτοιο show που με κάλεσε ο Αγγελέας το καλοκαίρι και ήταν εκεί αυτός ο Νικόλας, ο Ζηχνάκης, ο συγγραφέας που έχει ένα βιβλίο που λέγεται «Γράψε τη δική σου ιστορία». Έχει κάθε μέρα πλάνο δράσης. Τι πρέπει να κάνεις και να κάνεις εκεί. Πρέπει να τα καταγράφεις και να τα κάνεις όλα ακριβώς. Με 10 η ώρα θα κάνω αυτό, με 10.30 η ώρα θα κάνω αυτό. Ό,τι σε δυσκολεύει, ό,τι σε αγχώνει, το βάζεις κάτω και μπαίνει σε μια λίστα να εκπληρωθεί. Πες με. Σεφ, το έχω αυτό το βιβλίο, εννοείται, όπως όλα του κύριου Σμερνάκη και εννοείται ότι το συμπληρώνω και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Άρα, δυσκολεύομαι με τα λίγα, συγγνώμη. Τι είναι αυτό που σε προβληματίζει πολύ, ακόμα. Θεωρώ ότι είναι το overthinking που κάνω και ότι πρέπει να εκπαιδευτώ λίγο παραπάνω στη διαχείριση του χρόνου μου. Κατάλαβα τι λες. Δηλαδή, άμα γράφεις κάθε μέρα να κάνεις κάτι, οκ. Εσύ είδες, λέω και αγγλικά. Παρά τα γαλλικά. Πού είναι εδώ, μπράβο. Τέλος πάντων. Και το βάζεις, το κάνεις ή όχι. Πολλές φορές μπορεί να βγω εκτός χρόνου.
Μπράβο, ακούστε τι είπε τώρα, παιδιά. Αυτό είναι το μυστικό. Ξέρετε, το μυστικό, ο εγκέφαλος, το μυστικό του εγκέφαλου είναι να μάθει να εκπληρώνει πράγματα. Όσο εσύ βάζεις πολλά πράγματα στην καθημερινότητά σου και στο τέλος δεν τα κάνεις, τι οδηγία δίνεις στον εγκέφαλο σου? Ότι αφήνω ανεκπλήρωτα πράγματα. Καλύτερα να βάζεις 2 πράγματα. Καλύτερα να βάζεις 3 πράγματα και να τα κάνεις. Έτσι δίνεις μήνυμα στον εγκέφαλο ότι yes, βασικά oui, τα έκανα. Και τι συμβαίνει στο τέλος της εβδομάδας που έχουν μαζευτεί 20 πράγματα από αυτά που δεν έχουν γίνει? Γιατί όταν τα βάζεις, όταν τα βάζεις γίνονται. Και τι γίνεται τώρα, κοιτάξτε τι είπε εδώ η Μαρία. Οι περισσότεροι άνθρωποι αγχώνονται επειδή δεν έχουν πλάνο. Βασικά, συγγνώμη, αγχώνονται άμα βάλουν πλάνο. Ουφ, Παναγία μου, δεν μπορώ αυτό και δεν μπορώ να τα κάνω όλα και αγχώνομαι. Μετά, όταν δεν έχουν πλάνο, πάλι ου, αγχώνομαι γιατί δεν έχω πλάνο και δεν ξέρω πώς θα τα πετύχω. Και στις 2 περιπτώσεις αγχώνονται. Τι σκατά, τουλάχιστον να αγχωθείς για κάτι που θα σε κάνει καλύτερη. Είναι πολύ έξυπνο αυτό που σου λέω, γι' αυτό και ο Σέντρις είναι έξυπνος. Και είναι βραβευμένος σε όλα τα εστιατόρια. Οπότε λοιπόν, κατάλαβες τώρα τι πρέπει να κάνεις. Για πες, κάτι που σκέφτεσαι τώρα. Αρχικά χρειάζεται να αποδεσμεύσω πράγματα από την καθημερινότητά μου. Πολλά από αυτά ενδεχομένως να μην είναι και τόσο σοβαρά όσο θεωρώ ότι πρέπει να γίνει κάθε μέρα. Και να τα αφαιρέσω από το πλάνο μου για να μπορώ να εκπληρώνω τους στόχους μου και να θεωρώ επιτυχημένη την ημέρα μου, έτσι ώστε και ο εγκέφαλός μου να παίρνει αυτό το μήνυμα. Δώστε τους ένα τεράστιο πρόβλημα. Ήμουν σίγουρος. Όταν αποφάσισα να γίνω σεφ, ότι μπορώ να βοηθήσω τους ανθρώπους να πετύχουν τους στόχους τους. Γι' αυτό έγινα σεφ.